Stories to Learn Greek, number 13. Το πηγάδι, the well. Before we get started, make sure to subscribe and stay connected. In the description, you will find some helpful links, including your Udemy discount to learn Greek. Πριν γίνει το τρεχούμενο νερό διαθέσιμο στα σπίτια του χωριού μας, οι ντόπιοι προμηθεύονταν καθαρό πόσιμο νερό από το πηγάδι της πλατείας. Το πηγάδι δεν ήταν παρά μια τρύπα στο έδαφος που συνέδεε τα υπόγεια ρεύματα με την επιφάνεια. Γύρω από το άνοιγμα, οι κάτοικοι είχαν χτίσει ένα πέτρινο τοιχείο, έναν μικρό τοίχο δηλαδή. Το τοιχείο ήταν στρογγυλό. Δεν ήταν χαμηλό, ούτε όμως και πολύ ψηλό. Έφτανε το ένα μέτρο σε ύψος, ίσα για να μην κινδυνεύουν τα μικρά παιδιά να πέσουν στο κενό. Έως και πριν από 2 αιώνες ωστόσο, το πηγάδι ήταν ανοιχτό χωρίς περίφραξη. Η κυρία Μάρο, η γυραιότερη του χωριού, θυμάται τους παλιότερους να διηγούνται μια τραγική ιστορία με θύμα ένα μικρό κορίτσι. Επί τουρκοκρατίας, μια χήρα έστειλε τη μοναχοκόρη της στην Αγνή να πάει να γεμίσει 2 στάμνες στην πλατεία του χωριού. Ήταν μεσημέρι και οι περισσότεροι ξαπόστεναν στα σπίτια τους. Η πλατεία ήταν έρημη εκείνη την ώρα. Η 10χρονη Αγνή έφτασε στην πηγή και άφησε τις στάμνες δίπλα της. Έπειτα βύθισε τον ξύλινο κουβά στο νερό και άρχισε να τον τραβάει σιγά σιγά με τα χέρια της. Καθώς αντλούσε το νερό από το πηγάδι, η Αγνή άκουσε μια γυναικεία φωνή να φωνάζει το όνομά της. Η κόρη κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, μα δεν υπήρχε ψυχή γύρω της. Η φωνή ξανακούστηκε και αυτή τη φορά ήταν ξεκάθαρο πως ηχούσε μέσα από το πηγάδι. «Αγνή, βοήθησέ με!» Η Αγνή έσκυψε πάνω από το φιλιατρό, δηλαδή το στόμιο του πηγαδιού, να δει ποιος την φωνάζει. Μα το μόνο που είδε ήταν την αντανάκλασή της στο νερό. «Σκύψε λίγο ακόμα, Αγνή, δε με βλέπεις», είπε τότε η άγνωστη φωνή μέσα από το πηγάδι. Το κορίτσι τότε έσκυψε λίγο ακόμα να δει καλύτερα και λες και την τράβηξε κάποιος προς τα κάτω. Η Αγνή έπεσε μέσα στο πηγάδι από ύψος 2 μέτρων. Τότε δεν ήταν σύνηθες να μαθαίνουν τα παιδιά κολύμβηση. Η Αγνή είχε πέσει μέσα στο νερό με το κεφάλι και μέσα στον πανικό της δυσκολευόταν να βγει στην επιφάνεια. Το μόνο που ακούστηκε ήταν ο παφλασμός από την πτώση της κόρης. Η Αγνή δεν πρόλαβε να βγάλει ούτε μια κραυγή και κανείς δεν την άκουσε. Πέρασαν ώρες μέχρι να τη βρουν και όταν τη βρήκαν ήταν πλέον αργά. Η κυρία Μάρο λέει πως ποτέ δεν πρέπει κανείς να πηγαίνει τα μεσημέρια σε πηγάδια και πηγές. Στις 12 το μεσημέρι και στις 12 το βράδυ
αλόκοτα πράγματα συμβαίνουν. If you enjoyed watching this video, make sure to like, share, comment and subscribe. In the description, you will find links to my book Stories to Learn Greek and to my Greek language courses on Udemy. See you again with another video.